Ξεκίνησε η καταγραφή της κατάστασης στις πληγήσεις από την πλημμύρα περιόχες στο Δήμο Χερσονήσου από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ. Με εναέριες λήψεις, επιστήμονες επικεντρώνονται στα επίμαχα σημεία με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις τελευταίες πλημμύρες στο παράκτειο περιβάλλον καθώς και της φυσικής εξέλιξης των πληγησών περιοχών σε βάθος χρόνου. Προσπαθούμε να καταγράψουμε τα επίπεδα της ζημιάς τα οποία έχουν γίνει στην ακτογραμμή λόγω της πλημμύρας. Της πλημμύρας βέβαια από την ενδοχώρα. Έτσι ώστε να έχουμε μια πληροφορία μέσω παρατήρησης το πώς λειτουργήσε διορθωτικά ο μηχανισμός της φύσης σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε τη ζημιά στην ακτογραμμή και αυτό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε μελλοντικά να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το παράκτιο περιβάλλον, την ακτογραμμή από μελλοντικές τέτοιες καταστάσεις. Πρόκειται για μια δράση την οποία στηρίζει με ίδιους πόρους το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο θα συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και ανταπόκριση της συγκεκριμένης περιοχής στη διάβρωση υπό συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων πλημμύρας από την ενδοχώρα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Έχει σαν σκοπό να δούμε την απόκριση του παράκτειου συστήματος μετά από ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο έφερε πολλά φερτά υλικά στην ακτογραμμή και κατά συνέπεια να δούμε και τι καταστροφές έγιναν και πώς, αν υπάρχει τρόπος το σύστημα να επανέλθει με φυσικούς τρόπους. Από τις πρώτες καταγραφές αυτό που είδαμε είναι το ότι όλες οι καταστροφές έχουν επικεντρωθεί μπροστά σε εκβολές των ρευμάτων. Ακόμη θα δημιουργήσει υλικό για χρήση στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην περιοχή και θα μεταφέρει τη γνώση σε άλλες περιοχές του νησιού με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Προσπαθούμε λοιπόν να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή, να καταγράψουμε σε μία-δύο μελλοντικές στιγμές ή τρεις σε βάθος εξαμήνου, ας πούμε, μέχρι το καλοκαίρι και να δούμε πώς λειτουργεί το περιβάλλον διορθωτικά από μόνο του. Πέρα από το drone, θα γίνει χρήση και του μινι υποβρυχίου για την αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σωπηθμένα σε σχέση με τα φερτά υλικά και όχι μόνο. Δηλαδή, αν υπάρχουν φερτά υλικά και σε τι όγκους, σκουπίδια, υπάρχουν πάγκοι Ποσειδονίας νεκρών φύλων, οι οποίοι ουσιαστικά προστατεύουν το πτυχίο από τη θάλασσα. Γιατί είναι τα φύκια, τα μαύρα, τα φύκια που φαίνεται. Αυτό είναι Ποσειδόνια Οσεάνικα. Εν τω μεταξύ, η Δημοτική Αρχή διαπίστωσε τις αδυναμίες που υπήρξαν στον πλακοσκεπή αγωγό στα Αμάλια, ο οποίος ευθύνεται σε ένα μεγάλο βαθμό για τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν τον προηγούμενο μήνα. Για τον λόγο αυτό, προχωρά σε αναγκαίες παρεμβάσεις στον πλακοσκεπή αγωγό με στόχο να απλωθεί δίχτυ ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Στη Δημοτική Ενότητα Αμαλίων και στο Κέντρο των Αμαλίων, αυτή τη στιγμή διενεργείται ένα πολύ σημαντικό έργο ένωσης δύο μεγάλων πλακοσκεπών αγωγών που μεταφέρουν μεγάλο κομμάτι των ομβρίων υδάτων των Αμαλίων, οι οποίοι παλαιότερα δεν ενωνόντουσαν μέσω πλακοσκεπούς, αλλά με δύο μικρής διατομής στρογγυλές σωλήνες γίνεται ένα σημαντικό έργο στο κέντρο των Αμαλίων που θα ενώσει αυτούς τους δύο πλακοσκεπείς αγωγούς. Εκτιμούμε ότι με αυτό το έργο εξασφαλίζεται η περιοχή, το κέντρο των Αμαλίων.